Λοιπόν, μέχρι να έρθει το ταξί, εγώ θα σου πω το φλιτσάνι και εσύ θα μου πεις πότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε μαθήματα. Τι μαθήματα? Κικμπόξερ. Ζούμε σε άγριες εποχές. Να μην ξέρω να μηνθώ. Αλλιώς πρέπει να σε έχω σωματοφύλακα. Κάτι που δεν θα με πειράζει καθόλου. Φλερτάρει το πιτμπούλ, αυτό κάνει. Πες μου, δεν κατάλαβα λάθος. Και τι στο διάολο θες μετά από τόσα χρόνια? Μην τολμήσεις, μ' ακούς? Μην τολμήσεις! Εδώ δεν είναι το 56. Εδώ είναι. Are you fucking idiot! Τι μου λες, δεν ψάχνετε για πολίτρια? Για την αγγελία, γιατί την έβαλες, για χαβαλέ? Όχι, βρήκαμε υπάλληλο. Πρέπει να μιλήσεις στον Ερίκο. Εγώ? Εσύ, αφεντικό, τα λες πιο σπουδαγμένα από εμάς. Πρέπει να τον πείθει να μείνει. Αλλιώς θα αναγκαθούμε να τον ξεπαθρέψουμε. Τι? Είμαστε οι δυο μας στο δωμάτιό σου. Λες να σκέφτομαι το φροντιστήριο? Την ξένη γλώσσα? Και θα σηκώθεις τον υποδεκτής, αυτός να σε πλησιάσει. Ναι. Ναι. Καλώς ήρθατε στα μεσάνυχτα, κύριε Γκλάρ. Δημήτρης, άκουσα σωστά? Λοιπόν, Δημήτρη μου, πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις, μια φιλική χειρονομία από μένα. Ένα συμπλήρωμα στο μισθό του παιδιού και το δικό σου. Πας να με δωροδοκίσεις, κουτρουμπά? Όχι, βέβαια, προς Θεού. Όργανο πέρασε του χειροπέδες. Δεν είναι ανάγκη τώρα αυτό. Σιλβί! Αγόρα! Προχώρα, είπα! Πού το πάτε τον άντρα μου? Γιατί του φορέσετε χειροπέδες? Ναι, τι παίρνεις εσύ εδώ? Κανένα δεν θα κάνετε τίποτα, τι κάθεστε και κοιτάτε? Έτσι που σας κάτωσε. Σιλβί, τον Ερίκο! Ειδοποίησε τον Ερίκο! Είμαι εγώ εδώ και ζητάς από αυτή να ειδοποιήσει τα άρθρα του δικηγόρου μας! Χώστε τον μέσα, αστυνόμε! Όσο πιο βαθιά γίνεται! Η νύχτα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίξεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου όρθα νύχτα. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Ποιος είπε ότι είναι άσχημα στην κόλαση? Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Αν σου δοθεί η ευκαιρία να μπεις μέσα, μπες. Όμως θυμίσου, εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φαίνονται όλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Κουτρουμπά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα προσπαθούσες να με δωροδοκίσεις τόσο απροκάλυπτα. Ούτε εγώ φανταζόμουν ότι θα έπεφτε πάνω σε καθαρό μπάτσο. Συγγνώμη, αστυνομία. Μου κάνει εντύπωση πάντως. Να μην σου κάνει. Από τους συναδέλφους θα είμαι αυτά τα κόλπα. Αυτό το ξέρω, άλλο μου κάνει εντύπωση. Δεν φαίνεσαι για άνθρωπος που θα μπλέκε με τη νύχτα, πιο πολύ για φιλήσυχος οικογενειάρχης μου μοιάζεις. Μην μπες με τον πόνο μου, αστυνόμε. Γιατί δεν μου λες ποιος έφαγε μπεχαράκι, Σπύρου? Βοήθησε με να σε βοηθήσω. Καλά, δεν σκοτωθήκαμε μεταξύ τους, έτσι ακούστηκε. Και αφού δεν έχεις κάτι να κρύψεις, γιατί προσπάθησες να με λαδώσεις, κουτρούπα? Από συνήθεια. Όποιος αστυνόμος μπαίνει στο μαγαζί μου, βγαίνει κατά του πλουσιότερος. Αυτό που μπορεί να με κάνει έξαλλο είναι να με θεωρήσει κάποιος βραδίνωα. Έχω μάθει να μην υποτιμώ τον αντίπαλο. Κι εγώ επίσης. Σ' αφήνω να σκεφτείς και να αποφασίσεις. Από σένα εξαρτάται πώς θα είναι η σχέση μας από εδώ και πέρα. Γιατί ήρθα και θα μείνω, κουτρούμπα. Μου επιστρέφεις το ποσοστό σου από τα διαμάντια? Γιατί δεν απάντησες στις κλήσεις μου? Σε πήρα τουλάχιστον 20 φορές και σου άφησα τόσα μηνύματα, και φωνητικά και γραπτά. Γιατί δεν ήθελα να απαντήσω. Απλό. Ο Θράσος είναι στο αυτόφορο. Περιμένα πάντα να τον βγάλεις. Γιατί να το κάνω? Γιατί το μόνο που δεν περιφρονείς είναι το χρήμα. Αυτά είναι η πρώτη δόση, τα υπόλοιπα μετά. Δεν χαίρεσαι που τον πιάσανε? Ευκαιρία δεν έψαχνες να τον ξεφορτωθείς? Ναι, αλλά όχι τώρα. Δεν είμαι ηλίθια να βγω μπροστά ενώ δεν έχει λήξει το θέμα Μπεχράκη και Σπύρου. Α, είπα κι εγώ. Να μη λες. Θα έχω συνέχεια τους μπασκίνες μες στα πόδια μου. Πάμε που πάμε κατά διόλου. Μην μου τρομάξουν και τους λίγους πελάτες που έχουν μείνει πιστοί. Και δεν είναι μόνο το μαγαζί. Θα μπορώ να κινηθώ ελεύθερα πουθενά. Σωστό συλλογισμό. Λοιπόν, θα πάω να τον βγάλεις, δεν το καθυστερούμε. Θα πάω.
Όχι για τα φράγκα, αλλά γιατί δεν έχετε βρει ακόμα τον αντικαταστάτη μου. Είναι ανήθικο να σας εγκαταλείψω πάνω στα ζόρια. Ό,τι πεις. Για σένα το ανήθικο είναι δεδομένο, βέβαια. Η καθημερινότητά σου. Αλλά για μένα. Άσε μαζεύει που θα μου κάνεις και μαθήματα ηθικής. Ποιος ξέρει τι προσπαθείς να κερδίσεις από την κοπελίτσα. Σιγά μην πιστέψω ότι απέκτησες ξαφνικά συνείδηση. Μπορεί να τους δούλεψες όλους, αλλά εμένα όχι. Σιγά το μανικιούρ! Άντε στο καλό, Σιλβί. Μην με κάνεις να μετανιώσω που δέχτηκα να βοηθήσω. Αλέ. Καλά, Αγγίκα. Από μένα θα το βρεις. Θα πας να τον δεις. Επιτρέπεται να έρθω κι εγώ. Πού? Τι πού, στο αυτόφορο. Δεν ξέρω αν επιτρέπονται επισκέψεις. Πάρε τη Σιλβή τηλέφωνο. Αυτή θα ξέρει σίγουρα. Δεν μίλησες με τον Ερίκο. Δεν έχω χρόνο για μπουρουμπούρου. Πρέπει να πάω για ψώνια. Τι ψώνια, μωρέ. Πιάσαν οι μπάτσοι τον άντρα και στα βγει στα μαγαζιά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχω καλύτερα πράγματα να κάνω από το να τρώω το χρόνο μου στο κρατητήριο. Και ποια είναι αυτά? Να κοιτάξω τη Λένα. Γιατρός πρέπει να σε κοιτάξει. Μανολίτσα, δεν θα μου χαλάσει τη μέρα. Μην μπεδεύεσαι. Λένα, άσε τις αχναμάρες και μάζεψε το μυαλό σου. Γιατί? Μόνο ο Θράσος θα το έχει αμολυμένο. Είπα να το δοκιμάσω κι εγώ. Και ομολογώ ότι τώρα τον καταλαβαίνω. Το καινούριο πράγμα σε αναζωογονεί, σου φορτίζει τις μπαταρίες. Ξυπνάς με άλλη διάθεση, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Κατάλαβα. Θες να τον πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα. Δεν θέλω να πληρώσω τίποτα. Να ζήσω θέλω. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, ο άντρας μου επίσης, αλλά δεν τον συμφέρει να το θυμάται, και εγώ ζω σε ένα σπίτι με μια γριά μπουρτσούφλα. Καιρός να αλλάξει αυτό. Λοιπόν, τι. Η υπομονή μου εξαντλήθηκε, Κουτρουμπά. Σου προσφέρω εναλλακτική και την περιφρονείς. Φτισμένος έχουν οι συνεργάτες σου, ούτε ο δικηγόρος σου δεν ήρθε. Θα έρθει. Δώσε μου μερικά ονόματα. Ένα όνομα και θα βρω τρόπο να αποσύρω την κατηγορία. Φίλιππος. Ποιος είναι αυτός? Κανένας. Είναι ένα όνομα που ανέκαθεν μου άρεσε. Θα σου γίνω στενός Σκορσές, Κουτρουμπά. That's a promise. Απειλή στον πελάτη μας, την όμε. Η απόδειξη της εγγύησης. Σηκωθράσου, φεύγουμε. Πάρετε ένα στρωματάκι, ρε παιδιά, ένα μαξιλαράκι. Τώρα το πιάστηκα. Τελείωνε, Θράσο. Εσύ ο Κίκας. Έχω ακούσει πολλά για το ποιόν σου. Εγώ πάλι δεν έχω ακούσει τίποτα για σένα στην όλη. Σε ποιο χωριό σε είχανε? Θα με μάθεις, Κίκα, και θα εύχεσαι να μην είχα αφήσει ποτέ το χωριό μου. Τι το πήκες μην είναι αυτή, ρε παιδιά. Υπάρχει Βέρας Αθηναίος. Χάρηκα για την γορμία στην όμε. Morning came and found him at the window with his nose pressed to the glass. The dew was like a broken, dangling necklace left scattered on the grass. He slipped from my side. He stands at the window and watches. Lord, I wish I was blind and could not read his mind and see. Όχι, all his pain. Δεν θα με διαλύσεις, δεν θα μου πει δείξεις τη ζωή. But from here where we lie, I can see. Τι θέλω να κάνω, γαμώ το, ορίστε, ορίστε, πως συντονίστηκα κιόλας. Tears in his eyes as he quietly cries. Μη με ξαναπάρεις τηλέφωνο, θα βάλω τους ανθρώπους μου να σε λιανίσουν. Να με λιανίσουνε, Σιλβί. Μου κάνεις πλακίδα, Έπεσε η μπαταρία από το κινητό, γι' αυτό δεν πήρα το σταθερό πειράδι. Θέλαμε να μάθουμε τι γίνεται με το αφεντικό. Πήγε ο Ερίκος να καθαρίσει. Αν τολμούσες, μου έλεγε όχι. Θα σας έπαιρνα κι εγώ. Πρέπει να ριβάρετε από εδώ. Ναι, τώρα! Πείτε ένα κουβά καφέ να ανοίξει το μάτι σας και τσακιστείτε. Πρέπει να βάλουμε κάποια θέματα επιτάπητος. Οκ. Okay. Πού πας? Να τις πάρεις τη ρόπιτα. Α, τώρα που το λες, αν περάσουμε από φούρνο, να χτυπήσουμε καμιά τυροπιτήθα. Στη Σιλβή θα πάρω κρουασάν σοκολάτα. Άντε, θήκω. Γιατί να σηκωθώ, ρε. Μα περιμένει σπίτι τη, θα βάλουμε τα θέματα επιτάπητος. Την καταδίκη μου. Δεν θα ξεκουραστώ ποτέ σε αυτή τη ζωή. Ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να κοιμηθούμε φυσιολογικά. Τρέμουνε τα χέρια μου, τα πόδια μου. Έχει και μια ηλικία. Ασυχτή, ρε. Εκείνα τα DVD είναι τη λάθη. Τα επέστρεψα. Λάβα, ρε, είσαι μονοφαγάς. Εγώ τα είδα, γιατί τα επέστρεψες. Ρε, άντε, προχώρα. Άντε, προχώρα που θες να τις πας και DVD. Για δουλειά μας φώναξε. Και σταμάτα τις χαριτωμένες μαζί της. Γίνεσαι πιο γελίος από όσο μπορώ να δέξω. Σε βλέπω!
Είδα τα χρήματα στο σιρτάρι και θεώρησα καλή κίνηση να τα δώσω. Μεγάλη ανοησία. Με τον αστυνομικό μπροστά πήγες να λαδώσεις το γλάρο. Τώρα έγινε, θα με δικάσουν, ε. Μέχρι να σε δικάσουν, ποιος ή ποιος πεθαίνει. Αυτό το ποιος πεθαίνει δεν θέλω να το ξακούσω. Σχήμα λόγου. Φτηνά καθάρισες πάντως. Η εγγύη ήταν μικρότερη από το πακέτο που πήγες να του δώσεις. Καλά και εσένα, πώς σου πέρασε από το μυαλό να μου βγάλεις μερίδιο από τα διαμάντια. Άμα δεν υπήρχαν τα χρήματα, δεν θα είχα μπλέξει. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Σου έβγαλα μερίδιο για να μην σε πιάσουν κορόιδο. Έπρεπε να την περιμένω την ευχαριστία και από σένα. Συγγνώμη. Εκτιμώ αυτό που κάνεις και σε ευχαριστώ. Μη με παρεξηγείς, είμαι αναστατωμένος. Και σε παρακαλώ να μείνεις δίπλα μου. Δεν τα καταφέρω χωρίς τη βοήθειά σου. Υπερβάλλεις. Και η Σιλβή και τα μαντρόσκυλα αποδείχτηκαν ικανότατοι. Μέχρι και οι συνωμοσίες ξεσκέπασαν εκεί που δεν υπήρχαν. Παίρνω πάνω μου την ευθύνη για τη ρούση. Δεν φταίει κανένας. Εγώ έδωσα έντολη να το ψάξω. Και που το παίρνεις πάνω σου, τι διορθώθηκε. Ξέρεις τι ζημιά μου έκανες. Το έχεις συνειδητοποιήσει. Πάντως, με εντυπωσίασε που ενδιαφέρεσαι για αυτή την κοπέλα, ε. Έμαθαν όλοι ότι έχω τροτό σημείο. Μια αδυναμία μπορεί να την εκμεταλλευτούν ανά πάσα στιγμή. Στη δουλειά μας δεν υπάρχει χειρότερο. Ναι, αν το τοποθετήσεις έτσι, έχεις δίκιο. Ερικό, ξέρω ότι η σχέση μας δεν ήταν ποτέ αυτό που λένε άρεστη. Αλλά μου είσαι απαραίτητος, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θα μείνω στη δουλειά επειδή μου μιλάς με ειλικρίνεια. Mm. Αν μου πούλαγες κι εσύ αγριάδα, είχαμε τελειώσει. Δεν τα πάω καλά με την αγριάδα. Και όσες φορές το προσπάθησα, το αποτέλεσμα ήταν τραγελαφικό. Μόνο που θα πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που λέω και να μην ξαναπάρεις αποφάσεις χωρίς συμβουλή μου. Σύμφωνοι. Και προφύλαξέ με από τους υπόλοιπους. Θέλω να μείνουν μακριά από τη ζωή μου. Ό,τι κάνω έξω από τη δουλειά δεν τους αφορά. Ναι, σου δίνω το λόγο. Και πρόσεχε τη Σιλβή. Μην θεωρείς ότι την έπιασε ο πόνος για σένα. Αν κρατούσε μαγικό ραβδάκι, θα σε εξαφάνιζε. Μα αυτό είναι που με αγωητεύει πάνω της. Το απρόπτω. Ποτέ δεν μπορείς να υπολογίσεις την αντίδρασή της. Θέλω να πω. Θα την προσέχω. There is a ghost and it goes on. On the land. On the land. It's lifted up. It feels and flows on many hands, on many hands. Oh, my lover, oh, my lover, never was there. Γεια σας. Το Λευτέρη ψάχνω. Έχει έρθει. There is a dream. You've had before. And forgotten many times. So many times. Έλα, Σιλβή. Τι έχεις, βραχνιασμένη ακούγεσαι. Α, καλά, δύο λόγια μόνο και θα σε αφήσω να ξεκουραστείς. Όλα καλά με μένα. Μέχρι τη δίκη τουλάχιστον. Α, ο Ερίκος ξαναγύρισε στη δουλειά. Χάρηκες, ε. Σιλβή. Χαριαντιζόμαστε, Βασιλάκη, ε! Δεν διάβασες τις σημειώσεις μου. Αμέ, αλλά μην περιμένεις να τσιγκρατήσω κιόλας. Δεν χωρούσε τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Γιατί, τι σκεφτόσαι να. Το φιλί σου. Κάνε delete στο προηγούμενο, γιατί σου έχω καινούριο. Μισό, μη φύγεις, επιστρέφω.
Είπαμε, ρε φίλε, να σβήσει το νούμερο του κινητού μου για να με πικάρεις. Αλλά σβήσει και εμένα μονοκοντιλιά, αυτό δεν το σηκώνω. Μεταβολή και έφυγε. Όχι, ζωριλίκα σε μένα, μικρέ. Δεν μπορεί τη μια μέρα να λιώνει για μένα και την άλλη σαν να μην υπάρχω. Αν μπορεί, λέει. Όπως με άδειασες, σ' αδειάζω κι εγώ. Κάτσε να πω στο κοριτσάκι ότι το χρησιμοποιείς. Ζιά! Με έχεις δεν τρελαίνομαι. Δεν κολώνω και όπλο να πάρω και να κάνω τη μαλακία μου κατέβει στο κεφάλι. Μην με πρεσάρεις, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Ένα πες μου. Την κουστάρεις σοβαρά ή μου κάνεις πεισματάκια. Σε νοιάζει. Εσύ προτίμησες τη δουλίτσα σου και την ασφάλειά σου. Κι εγώ λοιπόν θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Σε έχω ξαναδεί με αυτήν. Καλά, δεν θυμάμαι. Ναι. Αλλά δεν θα με ξαναδείς. Γιατί με παιδεύεις, γαμώτο? Γιατί δεν μου το λες από την αρχή να χαλαρώσω? Δεν κατάλαβες. Δεν θα με ξαναδείς γενικά, εννοώ. Μη σε πετύχω από το σχολείο ή και καλά τυχαία στη βίλα, θα τα πω όλα στη μάνα μου και στον πατέρα μου. Τι ήταν αυτό το σκηνικό? Μία τζατζεμένη το μαγαζί του πατέρα μου. Και τι ήθελε? Όσο δεν τα μπορώ αυτά, ήθελε να με παρακαλέσει να του μιλήσω. Γιατί? Για καμία αύξηση. Και εμένα γιατί με αγριοκοίταζε? Το βλέμμα της είναι έτσι. Όλους τους αγριοκοιτάζει. Ξέχνατε. Τζατζεμένη είπαμε. Μη φορτώνεσαι με ξένα ζόρια. Καλά, και από πού και ως πώς? Με την τζιά ασχολούμαστε τώρα. Θέλω να με βοηθήσει με την αυριανήλη. Νομίζω ότι ο φυσικός με έχει βάλει στο μάτι και θα με ξανασηκώσει αύριο. Ο Θράσος τα σκάτωσε. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, αλλά τέτοια ηλιθιότητα δεν την περίμενα ούτε από αυτόν. Δεν ήμασταν μέσα να ξέρουμε τι έγινε. Μπορεί ο Γλάρος να του παίξει παιχνίδι. Και το φουγκαριάρικο το αφεντικό τσίμπηθε. Όπως και να έγινε, ο Γλάρος είναι επικίνδυνος. Έχει κάτι στο βλέμμα του που με ανησυχεί. Δεν είναι σαν τα άλλα τα μπατσόνια. Δεν σου φταίει αυτό που έχει στο βλέμμα, αλλά αυτό που του λείπει. Λείπει η λιγούρα, η ξενιστική κομάρα. Α, γεια σου, Λάζαρε, αυτό είναι. Δηλαδή είναι χορτάτο, θα πάει, αλλά δώματα είναι καθαρόθ. Εμεί πώ θα αντιμετωπίζουμε, οθ καθαρό, οθ χορτάτο ή θκέτα οθ Γλάρο? Θέλει ψάξιμο το πράγμα. Για να σιγουρευτούμε, πρέπει να μάθουμε το βιογραφικό του με κάθε λεπτομέρεια. Ακόμα και τι μάρκα τον τόκρο μας χρησιμοποιεί. Σκάσε! Να απαντήσω εγώ. Όχι! Ορίστε, σταμάτησε. Πού είχαμε? Τι λέγαμε? Για την οδοντόκρεμα του Γλάρου. Α, ναι. Μην κάθεστε, έχετε δουλειά. Προσοχή, μη σας πάρει χαμπάρι. Και ό,τι μάθετε σε μένα, μόνο. Με στραβοκοιτάς. Ξέρεις ότι έχω δίκιο. Όποτε αφήσαμε το Θράσο να κατευθεί, τα έκανε μουσκεμά. Και φυσικά ούτε λέξη τον Κίκα. Μπα είναι πάλι μαζί μα το χάρτο για κάθ. Ναι, και θα κοιτάξει πώς να συσφίξει τη σχέση του κι άλλο με το Θράσο. Να τον απομακρύνει από εμάς, αλλά δεν τον αφήσουμε. Άντε, λέ τώρα. Γιατί τώρα εφετώθω με το τηλέφωνο? Σε παρενοχλεί κανένα παπαρά, σου λέει προθυχόλογα. Όχι, άστο. Μπορούμε, αν θέλει, να βάλουμε τον Νικόλα να εντοπίσει το τηλέφωνο του και να του κόψουμε. Άστο, είπα! Σιγά, παιδί μου, τα πνευρά μου. Εγώ σιγά, τι θες στο διάδρομο? Γι' αυτό είναι ο διάδρομος, για να περνάμε. Αλλιώς θα φτιάχναμε λαγούμια. Χα, αστείο. Έλα, φύγε από τη μέση. Τι είναι αυτό? Να μη σε νοιάζει. Εσύ το φτιάξες, δεν ήξερα το σκιτσάρι τόσο καλά. Πολλά δεν ξέρεις. Όχι, Πέννη μου, πολλά μας κρύβεις, γι' αυτό δεν τα ξέρουμε. Δεν είναι έτοιμο ακόμα, θα σε ξυπνούσα εγώ. Δεν είχα ύπνο, ούτε όρεξη έχω. Είσαι ακόμα αναστατωμένος από το αυτόφορο. Από όλα είμαι, ρε Αγγέλα. Έλεγα πως με τον καιρό θα προσαρμοζόμουν και στη νύχτα και στη μέρα. Παραμένω απροσάρμοστος και στα δύο τελικά. Δεν έχεις περιθώρια για ιτοπάθειες. Αυτό το ψαροπούλιο βρωμόμπατσος μου μυρίζει μπελάδες. Ρε που καταντήσαμε. Να κατηγορούμε έναν άνθρωπο επειδή θέλει να κάνει με τιμιότητα και ευσυνειδησία τη δουλειά του. Αχαχούχα. Ο Λισθένης, Θράσο, σύνελθε. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Είσαι χωμένος στην παρανομία, είσαι με εδώ. Γι' αυτό δεν μπορώ να ανασάνω. Ξέρεις, είναι αυτό που με τρομάζει, ρε Αγγέλα, ότι το ξηροκαρπάδικο, το πατρικό μου, η γειτονιά μου, ακόμα και το σαραβαλάκι μου, αρχίζουν να σβήνουν στη σκέψη μου. Ξεθοριάζουν. Ναι, καιρός ήτανε. Μαζί τους όμως φοβάμαι πως αρχίζουν να ξεθοριάζουν και οι άνθρωποι. Η κόρη μου, και που γύρισε, σιγά σιγά εξαϊλώνεται. Ο γιος μου. Καταφωνεί. Ο γιος μου. Μέρα με τη μέρα γίνεται ένας άλλος. Μια χαρά τα πάει, μη μου το προσουζεύεις. Η γυναίκα μου, μαγική εικόνα. Ή που θα εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά μου ή καθόλου. Να που είναι τώρα. Ετοιμός να δω. Βγείτε, κυρία Λένα. Δεν δοκιμάζετε φουστάνια, μια φόρμα επαναβάλλετε. Φόρμα. Με τόσο υπέροχα συνολάκια, με φόρμα θα ερχόμουν στο πρώτο μας ραντεβού. Μάθημα, στο πρώτο μας μάθημα. Το ίδιο λέμε με άλλη λέξη.
Σ' αρέσει? Το έχω και σε μαύρο. Με κόκκινη ζώνη και κόκκινα τελειώματα. Ποιο προτιμάς? Το ίδιο μου κάνει. Άντρες. Τα μυαλά σας στο γδύσιμο, ποτέ στο ντύσιμο. Αν νιώθετε άνετα, κυρία Λένα, εμένα μου φτάνει. Πώς να νιώθω άνετα με αυτό το κυρία Λένα? Σε λίγο θα εδρώνουμε παρέα και εσύ κρατάς τις τυπικούρες. Προς το παρόν, μόνοι σας θα εδρώνετε. Μέχρι να εδρώσουμε μαζί θα περάσουν αρκετά μαθήματα. Πώς μόνοι μου δηλαδή? Δεν θα δαρθούμε? Έτσι δεν κάνουν. Μην βιάζεστε να τις φάτε, έχουμε μέλλον. Α, έχουμε. Μ' αρέσει που δεν μασάς τα λόγια σου. Αν έκοβες και τον πληθυντικό, θα με έκανες να χαλαρώσω περισσότερο. Μην νομίζεις ότι μου είναι εύκολο. Παριστάνω ότι χαλαρή δεν είμαι καθόλου. Θα χαλαρώσεις. Αφού το λες εσύ, εμπιστεύομαι. Μια ώρα ζέσταμα με βασικές ασκήσεις και stretching, άλλη μια ώρα στα όργανα να δυναμώσουμε τους μυς και μετά 10 λεπτά κάτω από χλιαρό νερό. Και εκεί να δεις χαλάρωση. Σούπα θα γίνεις. Τι να πω, αλλιώς το είχα φανταστεί. Λοιπόν, αρχίζουμε? Ναι, δεν βλέπω την ώρα να γίνω σούπα. Είπα και εγώ, μπήκε πελάτης. Που τέτοια τύχη. Και ακόμα δεν χτύπησες, Πάτο. Έρχονται πιο difficult days. Για να τις περιμένω. Θα βάλω λουκέτο, θα το κλείσω, θα στείλω και τα εμπορεύματα στους σεισμόπληκτους. Και θα κάνω και ένα ψυχικό. Δεν έχουμε σεισμόπληκτους. Έχουμε και παραέχουμε. Είναι από τα λίγα πράγματα με διάρκεια στην Ελλάδα. Καλό, δεν στο είχα. Να το έχεις. Έλα, κάνε λίγο focus τώρα. Σου φέρα υλικό. Τι ακριβώς δείχνουν αυτά τα σκίτσα? Τις στιλιστικές αλλαγές του μαγαζιού. Δεν είπαμε ότι θα οργανώσω τις ιδέες μου για να σου δώσω να καταλάβεις τι θα πουλάμε? Μου έχεις δώσει και έχω καταλάβει που λένε. Αυτά θα τα πουλάμε. Έλα, αφού κατά βάθος γουστάρεις. Σταμάτα να είσαι συντηρήκλα και κάνε το επόμενο step. Εάν κάνω το επόμενο step, θα φάω τα μούτρα μου. Πάντως, τα σκίτσα σου είναι καταπληκτικά. Τα σκίτσα σου είναι πολύ καλά και προχωρημένα, όμως είναι για κεντρικό μαγάζι. Στο κέντρο, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να βάλεις στη βιτρίνα, ο κόσμος δεν το παρεξηγεί. Εδώ είναι γειτονιά, είναι αλλιώς. Σε γειτονιά μεγάλωσα. Δυτικές συνοικίες, you know. Αλλά από κάτι τελειωμένο σαν και σένα έχουν κάνει κακό όνομα οι γειτονιές. Παίρνει μου μισό λεπτό, το έχεις πάρει στραβά. Άστο, δεν το σώζεις. Αλλά εγώ φταίω που ασχολήθηκα μαζί σου. Κάτσε εδώ μέσα στη μούχλα σου να λύνεις τα σταυρόλεξά σου και πες ότι εγώ δεν πέρασα ποτέ από εδώ μέσα. Ή μάλλον όχι, πες ότι είμαι μια σαλταρισμένη, αν σε βολεύει, ένα ξωτικό. Παίρνει, σε παρακαλώ πολύ, σου ζητώ συγγνώμη. Δηλαδή, σου ζητώ συγγνώμη, πραγματικά. Το έχεις παρεξηγήσει κάπως. Για να πούμε και την αλήθεια, μοιάζεις λίγο με ξωτικό, ρε παιδί. I know. Αφού I know, άσε μου τα σκίτσα να τα μελετήσω. Με έχει ψυχοπλακώσει αυτή η μαυρίλα, το παραδέχομαι. Θέλω να τα μελετήσω λίγο πριν αποφασίσω. Γιατί με παιδεύεις, αφού δεν πρόκειται? Θέλω λίγες μέρες να μου αφήσεις καιρό. Λίγες μέρες. Εδώ δεν πρόκειται να κάνουμε απλές μικρές αλλαγές, ούτε ανανέωση του εμπορεύματος. Εδώ βάζουμε βόμβα στα θεμέλια του μαγαζιού. Πρέπει να το καταλάβεις επιτέλους, ρε γαμώτο. Παρακαλώ. Μια ματιά ήθελα να ρίξω. Σε μένα? Στα ρούχα. Ρίξτε όσες ματιές θέλετε. Τσάμπα είναι. Και τα ρούχα και οι ματιές. Τέτοιες τιμές δεν θα βρείτε σε κανένα κατάστημα. Ναι. Και μην λαμβάνετε υπόψη σας στις αναγραφόμενες τιμές. Έπρεπε να γράψουμε κάτι στα ταπελάκια. Σε ό,τι διαλέξετε υπάρχει έκπτωση 50%. Μα δεν είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων. Δεν ξέρω εσείς, αλλά συγγνώμη, με τι ασχολείστε, αν επιτρέπετε. Δημόσιος υπάλληλος. Γι' αυτό. Εγώ βρίσκομαι μονίμως σε περίοδο εκπτώσεων για να επιβιώσω. Ναι, αλλά αυτό που κάνετε λέγεται αθέμητος ανταγωνισμός. Ελπίζω να μην είστε εφοριακός. Όχι, αλλά άμα θέλεις, σου στέλνω την εφορία και στο κλείνει. Χώρια που μπαίνω, βγαίνουν παράξενες φάτσες στο μαγαζί σου. Παράξενες φάτσες? Αχ, την Μπέρι θα εννοείται. Τι παρεδώσεις έχεις μαζί της? Να σου πω, εδώ και ώρα σου φέρνω με ευγενικά, αλλά το έχεις παρακάνει. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Όλο ερωτήσεις, ρωτάς, τι θέλεις. Εγώ ρωτάω και εσύ απαντάς. Τι τρέχει με σένα και τη μικρή? Τίποτα δεν τρέχει. Η κοπελίτσα ψάχνει για δουλειά. Και σχεδιάζει ρούχα και το μαγάζι. Η Πέννη σχεδιάζει ρούχα. Η Πέννη σχεδιάζει ρούχα, ναι. Έχει καλό χέρι πάντως. Εννοείται ότι την έχει πάρει τη δουλειά. Για το καλό σου. Πάλο και τούτο.
ξέρεις και μουσική σιγά τώρα. Δεν θα ακούσω. Θες να μου δώσεις να ακούσεις. Έλα, τώρα τι να ακούσουμε, δεν θέλω. Θα σου βάλω αυτό, μα. Δεν έχω λέξει. Έλα, μωρό Βασίλη. Έλα, δεν μου αρέσουν τώρα αυτά. Έλα ρε εσύ, μην το ισοπεδώνεις όλα. Είναι καλό γκρουπάκι. Και η αδερφή μου κάτι τέτοια άκουγε και σαλτάρισε. Πες μου ότι δεν είσαι ντεθού. Σου μοιάζω για ντεθού. Ακούω τα πάντα όμως. Μέχρι και σκυλάδικα. Σούπερ! Να πάμε κανένα βράδυ στο μαγαζί μας. Μεσάνυχτα το λένε, το ξέρεις. Πλάκα κάνεις. Τα μεσάνυχτα είναι δικά σας. Οικογενειακή επιχείρηση. Λοιπόν, κανονίστηκε. Θα πάμε και θα είναι αξέχαστη βραδιά για όλους. Φυλάκι. Δηλαδή είσαι άνθρωπος της νύχτας. Ναι, μωρέ, αλλά δεν το πάω στο σχολείο για να μην φρικάρουν τα φλόρια. Φυλάκι! Λύσαξες, φυλάκι, φυλάκι! Δεν θέλει το κορίτσι. Πας καλά, ρε μαμά! Σου μοιάζω να είμαι καλά! Κανόνισε την πορεία σου, άνθρωπε της νύχτας. Τέτοια διαβάσματα κάνετε, τσικ του τσικ μιλώντας για ξενυχτάδικα. Διάλειμμα κάναμε. Δεν βλέπω βιβλία και τετράδια ανοιχτά, από τι κάνετε διάλειμμα. Από τα προφορικά. Βασιλάκι, μην μου παριστάνεις εμένα τον καμπόσο για να κάνεις φιγούρα στη συμμαθήτριά σου. Και είχε χάρη κακομοίρη μου που είμαι πιασμένη, αλλιώς θα σε συγχύριζα. Λοιπόν, διάβασμα. Αλλιώς εσύ σπίτι σου. Οκ, θα διαβάσουμε. Αλλά χρειαζόμαστε και το λάπτοπ. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Το λάπτοπ, να σου το δώσω. Αφού πρώτα ξεφορτωθείς από μέσα κάποιες φωτογραφίες, ξέρεις τι λέω. Ξέρω, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε τώρα αυτό. Ωραία, συνεννοηθήκαμε. Μαμά, γιατί πας έτσι? Γιατί δεν μπορώ αλλιώς. Δεν θέλω τις ηρωνίες σου. Κάπου να απειθώσω το κορμί μου, θέλω και το πιο κοντινό μέρος είναι στην κουζίνα. Είπα τίποτα. Πολλά είπες ήδη. Αχ, δεν πιάστηκε μόνο το σβέρκο μου. Πιαστήκανε και, πώς τους είπε, οι Μυριαίοι, αχ, και οι Γλουτιαίοι. Δεν μια λέξη ξεβιδώθηκες. Τι τις θες τις Ταρζανιές την ίδια. Μην τολμήσεις και το πεις. Όταν είσαι ένα βήμα πριν τον τάφο, δεν μιλάς για τις ηλικίες των άλλων. Μεγάλα κέφια βλέπω. Τι έγινε, δεν πήγε καλά το μάθημα? Μια χαρά. Ο Λευτέρης αποδείχτηκε ικανότατος. Άμα δεν πιαστείς ολόκληρο στο πρώτο μάθημα, λέει, τζάμπα, δίνεις τα λεφτά σου. Α, τον πληρώνεις κιόλας. Η χειδαιότητά σου έχει ξεπεράσει και εσένα την ίδια. Ο άλλος έφυγε, δεν θέλω να με δει έτσι. Εγώ είμαι ο άλλος. Κάνε όποια τρέλα σου κατέβει στο κεφάλι. Στο σπίτι μου όμως θα μου μιλάς με σεβασμό, εξηγηθήκαμε. Το σεβασμό δεν τον απαιτείς, τον κερδίζεις. Όσο για το σπίτι σου, είναι και δικό μου. Ό,τι αποκτήσατε μέσα στο γάμο ανήκει και στους δύο. Λένα, ακούστε, σου λέω. Έκανα όση υπομονή μου είχε απομείνει. Στέρεψα. Α, να σας πω, μη στήσετε καυγά. Έχουμε και το ξένο παιδί στο σπίτι. Σιγά, μη στήσει καυγά. Πρέπει να πάει και στο μαγαζί. Δεν έχει χρόνο για μας, εκεί είναι τα σημαντικά. Εμείς είμαστε μελιτέα ποσότητα. Γιατί πάει έτσι, χτύπησε? Μάλλον τη χτυπήσανε σαν χταπόδι. Αλλά τη λένε, όσο και να τη χτυπήσεις, δεν μαλακώνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς και δεν κλαις απόψε? Ηρεμήσαμε λίγο. Κι εγώ και το παιδί. Έχει μέρες να φανεί ο Τάσος από το σπίτι. Λες τον ξεπάστρεψε κανείς. Ψάξε να δεις ποιος το έκανε για να τον ευχαριστήσεις. Αχ, μη λέτε τέτοια. Φτιάξε με, πες μου τον νοιάζεσαι κιόλας. Τόσα χρόνια άντρας μου, μπορώ να το διαγράψω έτσι? Φτιάξε με κι άλλο. Σταμάτα να λες βλακίες ή θα σ' αρχίσω εγώ στις μάπες. Αυτό εκμεταλλεύεται, ρε βούρλο Τασούλη, στην αδυναμία σου. Άρα, έπρεπε να ήμουν εγώ στη θέση σου. Ήθελα να σας ρωτήσω, δεν βάλατε κανέναν? Όχι. Αλλά δεν βρεις τα κότσια να τον διώξεις, τα βάλω. Α, καλέ, έχουν αφήσει αυτό για σας. Τι είναι? Κυρία Σιλβή, γίνατε άσπρη σαν χασές. Τι έχει μέσα? Κανένα κομμένο δάχτυλο? Αυτή! Ποιος το έφερε, τον είδες? Ένα κούριερ. Γαμώ, το ξέρει και το μαγαζί μου. Hi, Granny. Hi. Πάλι νωρίς στο σπίτι εσείς? Έχεις κάνει καμιά σκατοδουλειά και κρύβεσαι? Όχι, δεν χρειάζεται να κρύβομαι από κανέναν. Το αντίθετο, μάλιστα. Υπάρχει κάποιος εκεί έξω, σε αυτή την κολοπόλη, που με πιστεύετε επιτέλους. Που με κοιτάζει χωρίς να φρικάρει, you know. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Για ποιον? Για τον πλανήτη. Α, εντάξει. Επειδή κάποιος κουζουλός και από ό,τι καταλαβαίνω όμοιός σου σε κοιτάζει χωρίς να φρικάρει, θα σωθεί ο πλανήτης. Καθόλου όμοιός μου. Και anyway, τι το κουβεντιάζω μαζί σου? Κι εγώ σε αυτό το πλανήτη ζω. Να μην ξέρω σε ποιον χρωστάω τη σωτηρία μου. Το δικό σου είδος γιατί πολλαπλασιάζεται? Ορίστε. Τι ορίστε? Απειλούνται με αφανισμό χρήσιμα είδη και τα μπατσόνια αυξάνεστε και πληθύνεστε. Λέγε, τι θες? Την Μπένη. Α, είσαι παλαβός, παιδάκι μου. Εκείνη δεν σε θέλει. Πάρ' το απόφαση. Δύο κουβέντες να της πω. Δεν είναι εδώ. Κυρία Αγγέλα, ντροπή μεγάλη γυναίκα να λέτε ψέματα.
Άμα σου ορμήξει, βγάλω τα πέρα μόνο σου. Φακ! Πλάκα κάνεις! Sorry, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να με πούσεις. You are dead, Νικολάκη! Άσε με, θα το μετανιώσεις! Χαίρομαι πολύ για σένα, πίστεψέ με. Τόσο πολύ που με ρίχνεις με το ζόρι στο κρεβάτι! Δεν, συγγνώμη. Ow, fuck! Fuck! Αν έχω ράγει συντάκτωνα την έβαψες! Πώς θα σχεδιάζω με το αριστερό! Να, αυτό ήθελα να σου πω. Ότι έχεις καλό χέρι. Βαρύ χέρι! Όχι, καλό, πολύ καλό μάλιστα, σαν επαγγελματίας. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχεις σε αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό χαίρομαι. Γιατί αποφάσισες να κάνεις κάτι δημιουργικό, κάτι για σένα. Πού ξέρεις για τη δουλειά? Με παρακολούθησες? Πήγες στο μαγαζί του Μάνου? Μάλλον τον λένε, δεν συστηθήκαμε. Πορε πούστη μου! Γιατί το κάνεις αυτό, ρε φίλε? Γιατί συνεχίζεις να χώνεσαι στη ζωή μου? Θα σε πάρεις τη δουλειά, μην φοβάσαι. Καλησπέρα, αφεντικό. Καλησπέρα. Έμαθα ότι έκανες το πρώτο μάθημα στη γυναίκα μου, ε. Ναι, θα στο έλεγα. Αλλά μην νιώθεις άσχημα. Ξέρω ότι δεν θα ήθελες να έχεις μπλέξει με τη Λένα, αλλά άμα βάλει κάτι στο μυαλό της... Πολύ πείσμα, ρε παιδί μου. Συγγνώμη. Και πώς πήγε για πρώτη μέρα? Το λέει η περδικούλα της. Έλεγα πως θα κολώσει, θα ταυτίσει και θα εγκαταλείψει, ε. Αλλά κράτησε. Φρόντισε να μην κρατήσει για πολύ. Αλλιώς θα βάλω άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Ρε μπελάς. Τι, για να κλαις κάτι σοβαρό έγινε? Σου είπα τίποτα, παράτα με! Δεν θέλω τη βοήθειά σου, δεν χρειάζομαι τη βοήθεια κανενός! Εντάξει. Καλά, τι φωνές είναι αυτές? Τσακώνεστε? Τζιάφισε μας μόνους. Κύριε Θράσο, όλα κι όλα. Γιατί την κάνατε και κλαίει? Εγώ? Γιατί πρέπει να είσαστε τόσο καθάρματα οι άντρες, ε? Γιατί πρέπει να μας κάνετε κουρέλι? Τι στο διάλο, τάμα το έχετε να μας ρημάζετε τη ζωή? Εγώ δεν είμαι. Σιγά να το παραδεχτείς. Φέρ' σου κύριος, μωρέ, και πάρε μια απόφαση. Τη Λένα ή τη Σιλβή? Δεν μπορείς να το παίζεις σε διπλό ταμπλό και εμείς να λιώνουμε περιμένοντας τον Μπασά να διαλέξει από το χαρέμι. Τι λες, μπορείς αλταρισμένη? Όχι, της έχεις καθαρή τη φωλιά σου. Μπήκες ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά αν σου είχε κόψει τον αέρα από την αρχή δεν θα το συνέχιζες. Έχουμε και μια περηφάνεια, κύριε. Πας με την περηφάνειά στο καμαρί, μη σε πάω κουτροβαλώντας. Εγώ φταίω. Θέλω να σε υποστηρίξω. Αλέ. Όλο αυτό το ξεχνάμε και πάμε σε άλλο θέμα. Μα δεν άκουσες τι είπε, διπλό ταμπλό? Πες εγώ σε διπλό ταμπλό! Έχουμε πιο σοβαρά θέματα από τις φαντασιώσεις της Τζίας. Για την ακρίβεια, ένα σοβαρό θέμα, το γλάρο! Έτσι πως τα έκανες, να δω πως θα ξεμπλέξουμε. Έλα, δεν θα έρθεις απόψε. Αμέ, από όλα δοκίμασα. Πιο πολύ μ' άρεσε το κασέρι. Κόψιμο! Αυτό θέλετε, να σας τα κόψουν και να τραγουδάτε σαν την Κάλλας μετά. Η Τζία είναι. Ο Θανάσης λέει φυλάκια. Δουλάμπασε! Σάλτα και πηδήξου! Σάλτα και. Α, το άκουσες? Ναι, αύριο έχω ρεπό. Πού θα με πας? Έτσι, για να ξέρω τι θα βάλω. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Φυλάκια. Τι να βάλω για τα βλάχικα? Στα καλύτερα θα σε πάει. Προχωράει το πράγμα, ε! Ο Θανάσης βιάζεται. Εγώ ακόμα δεν έχω ξεπεράσει το Σωτήρι. Ναι, καλέ. Φωνάζει αυτό. Ποιο? Ότι πενθείς. Αλλά να σου πω κάτι, μάτα μου. Καλά κάνεις. Πάρα πολύ καλά κάνεις. Το έχεις πιάσει έξυπνα το πράγμα. Φάει ό,τι μπορείς από όποιον μπορείς. Χθες ήταν ο Σωτήρης, σήμερα ο Δουλάμπασης, αύριο κι εγώ δεν ξέρω ποιος. Πιες τους το αίμα, ξεζούμισε τους. Και όταν θα σέρνονται στα γόνατα και θα σε παρακαλάνε, πάτησε τους με την οκτάποντη σας κουλίκια. Δεν μου πεις να βάλω για τα βλάχικα. Κουδούνα. Να δένεις και με το περιβάλλον. Ωπρε φίλε, και τη βαρεμάρα είναι η ζωή των πάθων. Ενώ οι δικοί μας που ξεροσταλιάζουμε στο κατόπι τους είναι συναρπαστικοί. Κι εγώ στραβώ, αλλά έχει δίκιο η Θηλβή. Δεν ξέρουμε τίποτα για το γλάρο. Θα είναι αφύτρωθο από το πουθενά. Για το καλό τη δουλειά πρέπει να φθαρέθουμε μερικά πραγματάκια. Έλα, πάρτε τηλέφωνο. Αφού είναι γραφείο σπίτι, σπίτι γραφείο. Τι κάνουμε, καθόμαστε εδώ και περιμένουμε?
Από όσο τον έκοψα, θα την πέσει για ύπνο για να πάει φρέσκο-φρέσκο στην υπηρεσία το πρωί. Θηλβή, είμαστε κάτω από το σπίτι του Γκλάρου. Για να μας ξεφύγει, πρέπει να πετάξει από το παράθυρο. Μάλιστα. Δεν έκανε καμία ενδιάμεση στάση πουθενά. Έκανε. Σε ένα ντελικατέσεν. Ψώνησε ένα μπουκάλι κρασί και κάτι ψιλοπράγματα. Ντελικατέσεν! Μάλιστα, μάλιστα. Όχι, όχι. Γυρίστε πίσω στο μαγαζί. Θράσο! Μεγάλη αδιακρισία αυτό που έκανες. Συγγνώμη. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί ήσουν τόσο ταραγμένοι. Ο Βαλέριος! Ορίστε, τώρα κατάλαβες γιατί ήμουν ταραγμένη. Όχι. Πάψε λοιπόν να ασχολείσαι με μένα. Του λείπει το ένα ματάκι. Το ξέρω. Το κατάπια. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι. Τι εκδούλευση σου πουλήσε ο Γκίκας, τυφλή εμπιστοσύνη και άλλες τέτοιες μπουρδές. Κοίτα, μη χαλάει ισορροπίες εδώ μέσα, καήκαμε. Αυτό είναι ανέκδοτο, ρε Σίβη. Είχαμε ποτέ ισορροπίες εδώ μέσα? Δεν είμαστε καλά. Λες και τάβαλες με τίγρη. Και χειρότερα, κυρία Λένα, πιστέψτε με. Αου! Μην κουνιάσαι, παιδάκι μου, και είμαι πιασμένη. Δεν κάθεσαι. Δεν μπορώ να σηκώνω τα χέρια μου τόσο ψηλά. Είναι και δύο μέτρα, παλικάρι. Μαμά. Εσύ αφού άκουσες το Σαματά, γιατί δεν μπήκες να τους χωρίσεις? Ήταν η μοναδική φορά που δεν ήθελα να τους χωρίσω. Και να ήθελε να μπει, δεν θα μπορούσε. Έκανα το σφάλμα να κλειδώσω. Και αντί να τη στριμώξει εσύ, αχ, αχ, σε στριμώξε εκείνη για τα καλά. Και γιατί σκοτωθήκατε? Δεν σκοτωθήκαμε, με σκότωσε. Εγώ δεν την άγγιξα. Αχ, μάλλον εκεί είναι το πρόβλημα. Μαμά! Λέει η Νικόλα. Εγώ ένα μπράβο ήθελα να τη πω. Που αποφάσισε να βρει δουλειά, να εκμεταλλευτεί το ταλέντο τη. Χαίρομαι για εκείνη, ειλικρινά. Και νόμιζα. Δεν ξέρω κι εγώ τι κατά νόμιζα. Ξέρω εγώ. Νόμιζες ότι με το γλύψιμο θα σου έδινε άφεση. Αλλά ευτυχώς η εγγόνα μου έχει πάρει από το καλό DNA, το δικό μου. Κυρία Λένα, λέτε ότι τέλειωσαν όλα, την έχασα οριστικά? Α, είναι χαζό το παιδί. Όχι, βρε. Από αγάπη σου γδαρε το τομάρι. Μην το βάζεις κάτω, Νικόλα μου. Αν έτυχε κάτι καλό στην κόρη μου όλα αυτά τα χρόνια, είσαι εσύ. Να επιμείνεις. Ας έχει κάποιος από αυτή την οικογένεια μια καλύτερη τύχη. Άου! Oh shit! Μπαίνει, τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Εγώ, εσύ τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Εγώ το συνηθίζω, κάθομαι τα βράδια μου. Μες στα σκοτάδια? Ναι, γιατί, με ηρεμή. Το ξέρω και θα είχαμε something in common. Δώσ' το μου πεις αυτό. Για να το ρίχνεις κάτω από την πόρτα, μάλλον απευθύνεται σε μένα, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά θα στα πω face to face. Δεν χρειάζεται να το διαβάσεις. Καλά, πάρ' το έστω. Ξέρω ότι μετά τις μπατσικές μαγκές του Νικόλα δεν θα με πάρεις τη δουλειά, αλλά I don't care. Μου φτάνει που επικοινωνήσαμε, έστω και για λίγο. Είσαι ok, τυπάκι, και... και αυτό ήθελα απλώς να το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ για τον καλό τον λόγο. Έλεγα να τα λέγαμε για το μισθό σου αύριο. Αυτό λέγεται χτύπημα κάτω από τη μέση. Πες το πώς θέλεις. Έλα μέσα να τα πούμε. Αυτός ο Νικόλας, πώς το λέμε, καλό παιδί. Το έπαιξε λίγο τσαμπουκάς, δεν του βγήκε. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Καλό παιδί. Και εμένα έτσι με ξεγέλασε. Έχεις μπύρες ή να πεταχτώ να πάρω? Έχω μπύρες, έλα μέσα, έλα μέσα. Καλό δεν έχω και λεφτά, μπύρες έχω, πέρα μέσα. Γεια σου, ρε Pitbull. Γεια σου και κάντινα. Δεν μιλάς σωστά. Δεν μπορώ δηλαδή να δω δύο λεπτά τη γυναίκα μου. Έλα ρε εσύ, αφού δεν έχετε ανοίξει ακόμα, δύο κουβέντες θα τις πω και έφυγα. Μέσα. Σβέλτα. Τάσο. Α, εδώ ήσουν. Μίλησα, αλλά μάλλον δεν μ' άκουσες. Με ήθελες κάτι? Ένα γεια πέρασα να πω. Το παιδί καλά? Και από εκεί που στέκεσαι βρωμάς. Πόσες μέρες έπαιζες χαρτιά? Όσες γουστάρω, μωρή. Λογαριασμό θα σου δώσω. Χαίστηκα, μ' ακούς? Χαίστηκα τι κάνεις. Δώσε μου το πορτοφόλι μου, ρε κλέφτη. Θέλω να σταματήσεις να μου γίνεσαι φόρτωμα. Φτάνει πια. Ούτε εγώ σε θέλω, ούτε το παιδί. Τι είπες, μωρή κουφάλα? Φόρτωμα. Τώρα σου δείξω εγώ τι πάνε να πει φόρτωμα. Τι κάνεις, ρε παπάρα? Με βάζει μια λόρε θαμπουκά. Ωπα ρε, παιδιά, παρεξήγηση. Έλυσε η μύτη της. Το παθαίνει αυτό όταν τσακωνόμαστε, ανεβάζει πίεση και ματώνει η μύτη της. Εγώ ένα γεια πέρασα να της πω και να της δώσω και μερικά φράγκα για εκείνη και για το παιδί. Εσύ να δεις τι πίεση θα ανεβάσει. Θα βγάζεις αίμα και από τα αυτιά. Θα σκοτώσω! Παρεστώ, με φάει, κάντε κάτι! Όπα, 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 σμαρό, δώσ' μου το όπλο, μην κάνεις καμιά μαλακία! Άθινα του ρίχθη! Ρίχθη, σμαρό, θα δώσ' θα πατρί! Μη! Δώσ' μου το όπλο, γαμώτο! Ρε φάτι, γευμεντέν, τα δούλη! Γευμεντέν! Ανάψε τη, σμαρό! Κάτσε, γαμώτο! Γιατί?
Μπουμπούνι θέτου, τι μην το λυπάθε! Μισμαρό μου, στο λόγο μου δεν άξιζα να σηκώσω χέρι πάνω σου! Κουράστηκα να πονάω! Έλα, ρε, το αθιάκι, φύγω! Αυτό σαν πυροβολισμός ακούστηκε. Και σε μένα το ίδιο ακούστηκε. Ρεφή, αυτό δμάτωθε. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα κατά.